Εξοχρότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρίες και κύριοι Υπουργοί. Κάθε χρόνο, ο κάθε Ιούλης έρχεται θυμίζοντας μας γεγονότα τραγικά που σημάδευσαν την πρόσφατη ιστορία μας, αφήνοντας όχι μόνο ανοιχτές πληγές, αλλά κυρίως υπαρκτές συνέπειες, τις οποίες καλούμαστε όλοι μαζί να διαχειριστούμε σοφότερα σε σχέση με το παρελθόν, αν πραγματικά επιζητούμε ένα καλύτερο μέλλον για την πολύπαθη πατρίδα μας. Με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 κορυφώνεται η εσωτερική αντιπαράθεση των προηγούμενων ετών. Η διχόνοια επισκίασε κάθε φωνή λογικής. Την αναμεταξύ μας σύγκρουση θα εκμεταλλευτούν έντεχνα ξένες δυνάμεις για τους δικούς τους σκοπούς, επιταχύνοντας τη διαδικασία της επερχόμενης καταστροφής μας. Ως παράταξη, πιστεύουμε με τρόπο απόλυτο στο δικαίωμα του λαού μας να γνωρίζει την πάσα αλήθεια για τα όσα εγκληματικά συνέβησαν εις βάρος του την τότε περίοδο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκείνο το καταραμένο Σάββατο, τα αποβατικά του Ατήλα έφτασαν στις ακρογιαλιές της Κερίνιας, φέρνοντας μαζί τους θλίψη, νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους, πρόσφυγες και ξεριζωμό. Για 49 χρόνια, η μισή μας πατρίδα παραμένει κατεχόμενη ζώνη από τα τουρκικά στρατεύματα. Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, οι πολιτικές που εφαρμόσαμε δυστυχώς απέβησαν άκαρπες για επίλυση του ζητήματος. Ακόμα χειρότερα, η αποδοχή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ως βάση για περαιτέρω συζήτηση οδήγησε εν τέλει στην υποβάθμιση του κυπριακού προβλήματος από διεθνές θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής σε δικοινοτική διαφορά μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ως απότοκο αυτής της προσέγγισης, ο Θήτης εμφανίζεται σήμερα με ακόμα πιο παράλογες αξιώσεις απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, διεκδικώντας πολιτική ισότητα, όπως ήδη την ερμηνεύουν, εκπεριτροπής προεδρία, νομιμοποίηση των παράνομων επίκων, συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Παράλληλα, η Τουρκία εργαλειοποιεί τεκμηριωμένα τους λαθρομετανάστες, στοχεύοντας την αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων. Καθίσταται από τη φύση της απειλής που αντιμετωπίζουμε η ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου δράσης μας συνολικά ως πολιτεία. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε με πράξεις την επιβίωση των Ελλήνων της Κύπρου. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές αυτού του τόπου, η θεϊκή πρόνοια μας έδωσε ταυτόχρονα λόγους να αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι. Γιατί μόνο υπερηφάνεια έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε, γνωρίζοντας πως απέναντι στις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού, τα παλικάρια της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ όρθωσαν το αναστημά τους. Ξανά περπατώντας μέσα από τα κακοτράχαλα μονοπάτια της μακραίωνης ιστορίας μας, από τον Λεωνίδα και τον Μιλτιάδη, μέχρι τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, από τον Παύλο Μελά μέχρι τον Γρηγόρη Αυσεντίου, από τον Τάσο Μάρκου και τον Γεώργιο Κατσάνη μέχρι τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού, οι Έλληνες απέδειξαν σε ολόκληρη την οικουμένη πως θα πάρουν ξανά και ξανά την ανηφόρα μέχρι να βρουν τα σκαλοπάτια που πάει στη Λευτεριά. Καταθέτοντας την απέναντι ευγνωμοσύνη μας σε όσους χάθηκαν εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, δίνουμε την υπόσχεση ότι η μαρτυρική τους θυσία θα επισκιάζει πάντα το αφήγημα πως η Κύπρος έπεσε αμαχητή. Αιωνία τους η μνήμη. Ευχαριστώ πολύ.